Η δικαιοσύνη. Για πάμε να δούμε αυτό. Τι ερευνά. Ερευνά την Νοβάρτης καταρχήν. Όντως δεν ερευνά Έλληνες πολιτικούς, έτσι. Όμως, τι ερευνά της Νοβάρτης. Ερευνά εάν η Νοβάρτης χρησιμοποίησε αθέμητες μεθόδους στο πλαίσιο του ανταγωνισμού της με άλλες εταιρείες. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αθέμητες μέθοδοι. Σημαίνει χρηματισμός. Σημαίνει αθέμητες μέθοδοι είναι οι μίζες, παιδιά. Αυτό είναι. Βεβαίως. Αυτό μπορεί να αφορά γιατρούς, μπορεί να αφορά πολιτικούς, μπορεί να αφορά γενικούς γραμματείς, μπορεί να αφορά υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας. Πώς άρχισε όμως αυτή η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών για την Νοβάρτης? Με τους δύο μάρτυρες, τους δικούς μας, τους Έλληνες, που πήγαν και κατέθεσαν εκεί και αποκάλυψαν αυτά που έβλεπαν. Πώς ξέρουμε τι κατέθεσαν? Δεν το ξέρουμε ακριβώς, ξέρουμε όμως την μαρτυρία ενός από τους μάρτυρες, ο οποίος είναι ο μάρτυρας Β, ξέρω πώς τον νιά. Επιβεβαιώνει ο κ. Σαράκης ότι αυτός πήγε την επιστολή, που δημοσιεύτηκε ολόκληρο στο έθνος, το 247, και σε όλο το διαδίκτυο εδώ και μια εβδομάδα, που λέει τι αυτός, γιατί έγινε κουκουλοφόρος, λέει, απαντώντας στις αιτιάσεις των εμπλεκομένων, ότι είναι κουκουλοφόρος, και λέει ότι εγώ πήγα εκεί και κατέθεσα αυτά που έβλεπα για χρηματισμούς σε γιατρούς και πολιτικούς. Ναι. Επομένως είναι αδύνατον να μην περνάει η έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από αυτές τις αθέμητες μεθόδους που καταγγέλλονται. Φυσικά θα δείξει. Δεν έρευνα. Τώρα, τι κάνει το FBI? Να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι. Το FBI, ναι, έρευνα, δεν μπορεί να ερευνήσει Έλληνες πολιτικούς. Τις ευθύνες και να αποδώσει ευθύνες. Μπορεί. Όχι, δεν μπορεί να αποδώσει ευθύνες. Αυτό τι κάνει? Με το που πέφτει επάνω, στέλνει όλα τα στοιχεία στην εισαγγελία κατά τη διαφθορά. Γι' αυτό δεν πήγε. Γιατί πήγε η κυρία Τουλουπάκη εκεί? Αν δηλαδή δεν έχει σχέση με Έλληνες εμπλεκομένους, γιατί πήγε εκεί η κυρία Τουλουπάκη? Ναι, απ' την άλλη όμως τώρα, Γιάννα, και το ξέρεις και το έχεις παρακολουθήσει, βγαίνει ο κύριος Σαμαράς και λέει ότι εμένα το δικό μου όνομα δεν αναφέρεται, ναι, από το FBI. Τώρα, εγώ έχω, επειδή έχω βαρεθεί με αυτή την ιστορία, έχω μπροστά μου το έγγραφο του FBI, είμαι στη δικογραφία. Φέρει ημερομηνία 23 Ιανουαρίου του 2018. Σας διαβάζω. Επίσημα αντίγραφο Υπουργείο Δικαιοσύνης Ηνωμένων Πολιτειών, Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών. Νομική Υπηρεσία Πρεσβεία Ηνωμένων Πολιτειών Αθήνα Ελλάδα. Μάλιστα αυτός που τη στέλνει είναι και στον ονόματό μου, να σας πω. Ο υπογράφων που τη διαβάζει. Σελίδα 2. 7 ονόματα Ελλήνων πολιτικών. Από τους 10. 7 από τους 10. Σας το έχω πει πρώτα, σε εσάς το είπα. Μπορώ εδώ να το στην ΕΡΤ. Λοιπόν, περίμενε. Να σου πω. Περίμενε να πω κάτι το οποίο είναι κρίσιμο θέμα. Τι λέει επάνω το έγγραφο αυτό για αυτούς τους 7 πολιτικούς? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτού του εγγράφου για την εφαρμογή του νόμου και αποδεικτικούς λόγους που αφορούν μόνο τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα. Το στέλνει στο Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, παιδιά. Εκεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρονται 7 ονόματα πολιτικών. Δηλαδή, μην τρελαθώ κιόλας. Αυτό λέει το έγγραφο του FBI. Και οι άλλοι τρεις. Μισό λεπτό. Και οι άλλοι τρεις. Είναι 10. Οι άλλοι τρεις δεν αναφέρονται. Ξέρω εγώ. Γιατί έπεσε εδώ η έρευνα. Ναι, έπεσε εδώ. Άξε με, είναι δύο παράλληλες έρευνες. Μην μπερδευόμαστε. Δεν μπερδευόμαστε καθόλου. Απλά επειδή δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε και ακριβώς όπως άλλοι τρεις αναφέρονται. Απλώς επειδή. Απλώς επειδή. Απλώς επειδή. Απλώς επειδή. Επειδή κάποιος λέει ότι δεν αναφέρει το όνομά του. Αναφέρονται από τους μάρτυρες. Ένα. Αναφέρονται σε έγγραφα που κατασχέθηκαν στην Νοβάρτης. Δύο. Αναφέρονται σε έγγραφα που προσκόμισαν στην εισαγγελία κατά της διαφθοράς ή μάρτυρες. Εντάξει. Έτσι προέκυψαν οι άλλοι τρεις. Ο ένας από μαρτυρία. Πίσω μόνο. Τα ονόματα, Κώστα, πίσω. Ο άλλος από ένα payroll, σας το είχα πει. Όλα τα έχω πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, όντως, και γίναμε viral, όπως είπες εσύ μια μέρα που μας τα όλα. Μας τα αποκάλυψες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Μην διαβάζεις τα ονόματα. Παρακαλώ το έγγραφο. Είναι 7 από τους 10. Είναι 7 από τους 10. Ή 7 από τους 10. Για να τελειώνουμε. Αυτό ερευνά το FBI. Φυσικά δεν μπορεί να επισέλθει σε απόδοση ευθυνών, σε έρευνες για Έλληνες πολιτικούς, αλλά όπου σκοντάφτει. Τα στέλνει και πίσω. Σας λέω πως. Λοιπόν, θα σας πω και κάτι άλλο τώρα. Επειδή η αποζημίωση που θα ζητήσει το FBI, το Αμερικανικό Δημόσιο από την Νοβάρτης, είναι διαφορετική, ξέρετε, σε ύψος, σε ποσό, εάν αποδειχθεί χρηματισμός για Γενικό Γραμματέα, ένα. Είναι διαφορετική αν αποδειχθεί χρηματισμός για Υπουργό, δύο. Και βεβαίως είναι πολύ διαφορετική αν αποδειχθεί χρηματισμός για Πρώην Πρωθυπουργό. Καταλάβατε. Επομένως, έχει κάθε λόγο να δει αυτές οι αθέμητες μέθοδοι
από ποιους χρησιμοποιούνταν και υλοποιούνταν. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, το χαρτί τώρα το FBI έχει τα δακτυλικά αποτυπώματα όλα μαζιά. Και έχω να καταλήξω και κάπου τώρα εδώ πέρα, ότι αντί ας πούμε να δούμε πώς θα βοηθηθούμε από την εκεί έρευνα, λέμε αν ερευνά το FBI και αν δεν ερευνά. Πρέπει να βοηθηθούν οι ελληνικές αρχές από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν μεγαλύτερα μέσα να εντοπίσουν offshore. Μεγαλύτερα μέσα να εντοπίζουν πορεία χρήματος. Έτσι. Μεγαλύτερα μέσα να εντοπίσουν πωλήσεις ακινήτων, αν είναι εικονικές, σε ποιους ανήκουν πραγματικά, αν υπάρχουν μπροστινά πρόσωπα. Δηλαδή, αντί να ζητάμε βοήθεια να δούμε, γιατί εντάξει, εγώ το δέχομαι ότι κάποιοι μπορεί να μην εμπλέκονται, ναι, να είναι κακώς τους ενέπλεξαν. Να δούμε ποιοι εμπλέκονται και ποιοι όχι. Πάντως, για να μην έχει γίνει ένα κουβάρι η κατάσταση. Πριν κάνουμε αυτό, θέλω κάτι. Ναι. Αυτό το έγγραφο το έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έτσι, είναι από το FBI. Μάλιστα. Υπάρχει τυπογραφία που είναι στη Βουλή. Βεβαίως. Γιατί εγώ που το βρήκα, δηλαδή. Μισό λεπτό. Άρα, δηλαδή, όταν μας λένε ότι δεν αναφέρεται το όνομά μου στο έγγραφο του FBI. Αυτό είναι το έγγραφο του FBI και αναφέρονται ονόματα, συγκεκριμένα ονόματα. 7 ονόματα είναι. Είπαμε, προσέρευνα. Μάλιστα, είναι προσέρευνα. Άρα λοιπόν αναφέρονται τα ονόματα μέσα. Τα είδαμε τα ονόματα γι' αυτό. Έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες. Αυτό το έγγραφο δεν δημοσιεύτηκε και προχτές στην Δημοκρατία. Εμείς μιλάμε τώρα εδώ και μπορεί ξαφνικά να πούμε ότι δεν μιλάμε, είμαστε σε παράλληλους κόσμους. Το έγγραφο είναι στην ελληνική δικογραφία αυτό. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή λέω άλλο, ότι ο κόσμος ενδεχομένως. Δεν αντιδικούμε εμείς, ξέρεις. Όχι. Που θέλει πραγματικά να φτάσει το πράγμα στην ουσία του.